Τη Δευτέρα θα απολογηθούν στον ανακριτή οι τρεις επιστάτες της Μανολάδας, εναντίον των οποίων ασκήθηκαν ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος για την αιματερή επίθεση κατά μεταναστών εργατών στα φλαουρλοχόραφα της περιοχής. Οι δράστες ισχυρίζονται ότι πυροβόλησαν στο έδαφος για εκφοβισμό των 200 περίπου μεταναστών, οι οποίοι είχαν συγκεντρωθεί ζητώντας τα δεδουλευμένων των τελευταίων 6 μηνών. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των μεταναστών, οι επιστάτες αρχικώς αρνήθηκαν να πληρώσουν τους εργάτες, τους έδωσαν εντολή να φύγουν από το χώρο που είχαν συγκεντρωθεί και όταν αυτοί δεν διαλύθηκαν, τότε πήγαν και έφεραν τα δύο κυνηγετικά όπλα αλλά και το πιστόλι με τα οποία πυροβόλησαν εναντίον τους. Στη συνέχεια εξαφανίστηκαν μέχρι τη σύλληψή τους το πρωί της Παρασκευής. Μετά τη σύλληψή τους οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Μαλιάδας, ο οποίος άσκησε εναντίον τους τις ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος. Μαζί τους θα απολογηθεί και ο ιδιοκτήτης της φυτείας, ο οποίος επίσης κρατείται κατηγορούμενος για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Οι τρεις επιστάτες του κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση και κατά συναυτουργία για βαριές σωματικές βλάβες, απειλή και παράβαση του νόμου περί όπλων και αλλοδαπών. Οι κατηγορούμενοι που θα υποστηρίξουν ότι βρίσκονταν σε αυτοάμυνα έλαβαν την προβλεπόμενη κατά τον νόμο προθεσμία από τον ανακριτή την Παρασκευή προκειμένου να ετοιμάσουν τις απολογίες τους. Το πρωί της Δευτέρας, στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Αθήνας, ξεκινάει πολύκροτη δίκη του Άκη Τσοχατζόπουλου και άλλων 18 κατηγορουμένων για την υπόθεση ξεπλήματος μαύρου πολιτικού χρήματος και τις αμαρτωλές αγορές εξοπλιστικών προγραμμάτων. Μαζί με τον άλλοτε πανίσχυρο υπουργό των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ, δικάζονται η νη σύζυγός του Βίκη Σταμάτη, η πρώην σύζυγός του Γκούντρουν, η κόρη του Αρετή και ο πρώην στενός συνεργάτης του Γιάννης Μπόκος. Το κατηγορητήριο είναι κοινό για όλους και αφορά στο κακούργημα του ξεπλήματος μαύρου χρήματος, για το οποίο προβλέπεται ποινή πάνω από 10 έως 20 χρόνια κάθειρξη. Λίγα 24 ώρα πριν την έναρξη της δίκης, ο Άκης Τσοχατζόπουλος έστειλε την Παρασκευή 10 εξώδικα στους κορυφαίους υπουργούς της περιόδου Σιμίτη, καθώς και στον ίδιο τον πρώην Πρωθυπουργό, καλώντας τους να καταθέσουν στη δίκη πώς αποφασίστηκαν σε συνεδριάσεις του ΚΙΣΕΑ οι αγορές για τα υποβρύχια και τα ΤΟΡΜΗ1. Σε καλό να εμφανιστεί στο δικαστήριο για να καταθέσεις τι γνωρίζεις για τις κρίσιμες 4 συνεδριάσεις του ΚΙΣΕΑ. Φέρεται να γράφει τα εξώδικα τα οποία απευθύνονται στον πρώην Πρωθυπουργό Κώστα Σιμίτη και τους τότε υπουργούς Ευάγγελο Βενιζέλο, Κώστα Λαλιώτη, Θεόδωρο Πάγκαλο, Αλέκο Παπαδόπουλο, Γιάννο Παπαντονίου, Βάσο Παπανδρέου, Γιώργο Ρωμαίο και Γιώργο Παπανδρέου, καθώς και στους τότε επικεφαλείς των ενόπλων δυνάμεων. Ο Άκης Τσοχατζόπουλος συνελήφθη πριν από περίπου έναν χρόνο και έκτοτε βρίσκεται στην έκτη πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλού. Μέσα στις επόμενες ημέρες συνελήφθησαν και οι υπόλοιποι 18 συγκατηγορούμενοι του. Κίνηση στη σκακέρα του ανασχηματισμού θεωρούν τα περισσότερα κυβερνητικά στελέχη την απόφαση του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά να δημιουργηθούν 6 νέες θέσεις αναπληρωτών υπουργών και μίας υφυπουργού, παρά τις προσπάθειες του Μεγάρου Μαξίμου να πείσει ότι πρόκειται περί τεχνικού ζητήματος ώστε να έχουν όλα τα υπουργεία ενιαία δομή στο πλαίσιο των νέων οργανογραμμάτων. Με την απόφαση του Πρωθυπουργού που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, δημιουργούνται θέσεις αναπληρωτών υπουργών στα εξής 6 υπουργεία: Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Δικαιοσύνης, Δημόσιας Τάξεως, Τουρισμού, Ναυτιλίας και Μακεδονίας Θράκης, ενώ δημιουργείται και μία ακόμη θέση υφυπουργού στο Υπουργείο Παιδείας Πολιτισμού. Από το Μέγαρο Μαξίμου επιχείρησαν να ακυρώσουν τη συζήτηση, όμως η επιχειρηματολογία περί τεχνικού ζητήματος δεν πείθηκε και υπάρχουν πολλά ερωτηματικά για το χρονικό σημείο που προχώρησε ο Πρωθυπουργός σε συγκεκριμένη κίνηση. Οι περισσότεροι θεωρούν ότι ο ανασχηματισμός έρχεται και σύμφωνα με πληροφορίες του Βήματος της Κυριακής τοποθετείται μετά το Πάσχα, εκτός και αν γίνει η έκπληξη, αν και δεν θεωρείται πιθανόν, να γίνουν αλλαγές στο Υπουργικό Συμβούλιο τις επόμενες ημέρες και σε κάθε περίπτωση πριν από τη Μεγάλη Τετάρτη. Επί της ουσίας, λένε οι γνωρίζοντες, με την κίνησή του ο κύριος Σαμαράς επιβεβαιώνει ότι ετοιμάζονται αλλαγές. Διατηρεί για τον ίδιο το προνόμιο πότε θα τις κάνει, ευνηδιάζοντας για μία ακόμη φορά και τους κυβερνητικούς εταίρους και αφήνει τους υπουργούς σε αναμένα κάρβουνα. Ανησυχητικό, αν μη τι άλλο, ποσοστό 30% των ερωτηθέντων σε έρευνα της Μέτρων Ανάλυσης, την οποία δημοσιεύει η Κυριακάτικη Ελευθερωτυπή ανήμερα της Μαύρης Επετείου της 21ης Απριλίου, θεωρεί ότι τα πράγματα ήταν καλύτερα στην περίοδο της δικτατορίας από ό,τι σήμερα.
Το ποσοστό αυτό διαχέεται σε όλο το πολιτικό φάσμα, αν και τα ποσοστά είναι σαφώς μικρότερα στο χώρο του κέντρου και της αριστεράς. Ειδικότερα στο βαρόμετρο της μέτρων ανάλυσης φαίνεται ότι το 30% των ερωτηθέντων συμφωνεί με την πρόταση. Ορισμένοι λένε ότι στη δικτατορία ήταν καλύτερα τα πράγματα από ό,τι σήμερα. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε. Με την πρόταση διαφωνεί το 63% και το 7% δεν απάντησε. Σε ό,τι αφορά την κατανομή ακόμα, ποσοστό 46% των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας συμφωνεί και 50% διαφωνεί με την πρόταση, ενώ στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ συμφωνεί το 24% και διαφωνεί το 71%. Στο ΠΑΣΟΚ τα ποσοστά είναι 13% ναι και 84% όχι. Στους ανεξάρτητους Έλληνες 45% ναι και 42% όχι. Στη Χρυσή Αυγή 58% ναι και 30% όχι. Ακόμη και στη Δημάρ το ναι είναι στο 12% και στο ΚΚΕ στο 17%. Η συντριπτική πλειοψηφία 88% πιστεύει ότι στη δικτατορία τα πράγματα ήταν χειρότερα σε θέματα ελευθερίας της έκφρασης και η μεγάλη πλειοψηφία 63% υποστηρίζει ότι η διεθνή θέση της Ελλάδας ήταν χειρότερη την περίοδο της δικτατορίας. Οι ερωτηθέντες είναι διχασμένοι σε ό,τι αφορά τα θέματα διαβίωσης. 46% λένε καλύτερα και 45% λένε χειρότερα. Αλλά κατά πλειοψηφία συμφωνούν ότι ήταν καλύτερα επί δικτατορία σε θέματα ασφάλειας. 59% έναντι 36% που λένε ότι ήταν χειρότερα.